Είχαμε χθες ένα πολύ περίεργο συμβάν, το οποίο ειδικά στα μέρη εδώ πέρα δεν συχνάζεται τέτοιο πράγμα. 4 άτομα συγκεκριμένα ήταν και 4 κοπελιές. Ήταν και 4 κοπελιές. Ηλικίας. Οι δύο οι μικρές 11 και 12 και οι μεγάλες μου είχαν πει 42 και 44. Είχαν φάει, τους είχαν παρασύρει τα ρεύματα πολύ μέσα, δηλαδή φανταστείτε ήταν πιο πέρα από τα σύνορα της κίτρινης μαδούρης, εκεί πέρα ήταν πολύ πιο μέσα. Βούτυξα σχέτα μέσα γιατί η τορπίλη δεν με βοήθησε να τις βγάλω και τις 4 έξω, δεν είχαν τις αισθήσεις τους καθόλου. Οι δύο οι μεγάλες κοπελιές είχαν πιάσει τα πόδια μου, τα παιδάκια τα είχα στα χέρια μου και προσπαθούσα και κολυμπούσα και έβγαινα έτσι προς τα έξω. Στη συνέχεια μπήκαν δύο άνθρωποι και με βοηθήσαν και πήραν τα υπόλοιπα παιδιά. Πήρα τη μία την κοπελιά την 11χρονη, η οποία ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι, καθόλου. Δηλαδή δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν ήξερε πού βρισκότανε, τα μάτια ήταν κλειστά, έβγαζε αφρούς από το στόμα. Την έριξα κάτω, άρχισε και της έκανα κάρπα για ένα λεπτό. Επανήλθε, άρχισε και βγάζει νερά, τη γύρισα στο πλάι. Έφερα μετά τη χορήγηση του οξυγόνου. Και μετά από όλα αυτά, όλοι που δηλαδή έκανε και σε άλλα δύο άτομα μετά ξανά έκανα κάρπα που το χρειαστήκανε. Ξέρασαν τα παιδιά, ήταν όλοι καλά. Ήρθε το ΕΚΑΒ, ενημερώθηκε το λιμενικό, ενημερώθηκε η ομάδα μας. Όχι καμία σχέση, ήταν πολύ πιο ζόρικα. Χθες είχε στα 7 μποφόρ, το κύμα ήταν στο 1,60, κόκκινη σημαία και βέβαια. Το κύμα από ό,τι είχα δει στον καιρό είχε 1,60 με 1,70 ύψος. Δηλαδή ήταν πολύ επικίνδυνη η θάλασσα χθες. Όχι, δεν ήταν, γιατί εγώ φανταστείτε μάζευα τον εξοπλισμό μου εκείνη τη στιγμή και ήμουν έτοιμος να πάω να φύγω και απλά άκουσα τις φωνές που μου φάνηκαν περίεργες αυτές τις φωνές, γιατί εντάξει τόσος κόσμος μαζεύεται εδώ πέρα και ακούγονται όλη την ώρα φωνές, αλλά αυτές τις φωνές που ακούστηκαν εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ περίεργες. Πέταξα τα πράγματά μου, άρχισα και έτρεχα σε όλη την παραλία, ήταν στην άλλη πλευρά της παραλίας. Βούτυξα επιτόπου μέσα και τους έβγαλα έξω όπως μπορούσα να τους βγάλω έξω ώστε να τους σώσω και τους έστρεψα όπως έγινε.